Καλή σου μέρα και καλώς όρισες, κυρία Σταυρούλα. Καλημέρα, παιδιά. Εσείς το ίδιο. Καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές. Κλείνετε γρήγορα, νομίζω. Ναι. Σε δύο τρεις εβδομάδες. Έχετε δρόμο. Ναι, έχουμε ακόμα. Λοιπόν, πες μας πρώτα τι κερδίζουν οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Θα ήθελα να προσφέρω εγώ, σαν Σταυρούλα Νικολάου, στα ΣΠΑ Χαρμεστά. Μια περιποίηση του σώματος για κυθαρίτιδα πριν εμφανιστούν στη θάλασσα. Ναι. Και μία προσώπου και μία στη σφίξη. Τρία δώρα. Τρία δώρα για τις φίλες μας που είναι στη Λεμεσό, όμως, να το πούμε. Αξίας 250 ευρώ. Αξίας 250 ευρώ. Κυρίες μου, τρεις θα είναι σήμερα οι νικητρίες μας. Γι' αυτό πάρτε ένα τηλέφωνο 77-77-88. Περιποίηση προσώπου, περιποίηση σώματος για κυθαρίτιδα και σύσφυξη είναι άλλη μια θεραπεία. Για να τα διεκδικήσετε, παίρνετε τώρα. Έχετε ακόμα 10 λεπτουδάκια στην διάθεση. Πες μας τώρα για τα ρούχα που είδαμε και για τα κορίτσια σου. Όπως βλέπετε, έχουμε 5 μοντέλα εδώ. Ναι. Οι περισσότερες ήταν στο εξωτερικό για σπουδές. Τώρα έρχονται όλα τα μοντέλα λόγω διακοπών. Έχουμε περισσότερα μοντέλα, αλλά εσείς κλείνετε. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Έχουμε την τιμή να έχουμε και τη Μις Ρωσία εδώ, την Κατερίνα. Πηγαίνει στην Ελλάδα στις 8 Ιουλίου, 9 Ιουλίου είναι το Star Ελλάς. Ναι. Και είναι προσκεκλημένη για να κάνει τη στέψη εκεί και πέρασε ένα από εδώ. Κάτσε σε λίγες μέρες. Θα πάμε μαζί. Και την έφερα και σήμερα, Εύα. Πολύ καλά έκανε στην ομορφήνη την εκπομπή μα. Ήταν η κοπελίτσα που φόραγε το κίτρινο μαζί με τον μπλε. Ναι, με τον αυτή είναι η Κατερίνα από τη Ρωσία. Φαίνεται ότι ρωσίδι. Τα καταπληκτικά ρούχα που βλέπετε είναι από εδώ στη Λευκοσία. Είναι από Πορτογαλία. Τα καταστήματα Λάνιτορ. Και του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομορφήσαν τι κοπέλε μα περισσότερο. Είναι διαφορετική γραμμή. Κάτι το ιδιαίτερο είναι η Πορτογαλία, γι' αυτό βλέπετε είναι για όλες τις ηλικίες, γιατί έχω φέρει και μικρούλα 16 χρονών, είναι από 16 μέχρι 70. Έρωτα αυτά. Και τώρα υπάρχουν μεγάλη ποικιλία, καινούργιες παραλαβές την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι υπάρχει και χρώμα. Τα υφάσματα είναι πάρα πολύ ωραία, η γραμμή είναι πάρα πολύ δεν σαλακώνονται τα ρούχα, είναι για ταξίδια πάλι. Ναι, ωραία, μου αρέσει αυτό. Σε ποιον δεν αρέσουν τα ταξίδια και ετοιμάζομαι και εγώ για ταξίδι. Ξέρεις, όταν ετοιμάζεις για ταξίδι... Να γίνει στη λίστα της βαλίτσας. Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε σε κάποια σπίτι. Στη λίστα της βαλίτσας. Ναι. Και μπορούν να φορέσουν χρώματα κίτρινα, πράσινα και εγώ είναι από τη Λανιτόρ, η μπουτίκ. Έχει ντύσει και εμένα η κυρία Μπέρη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι ό,τι θέλουν οι τηλεθεάτριες σε σχέση με τα καταστήματα τα οποία φιλοξενούμε, παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο. Γι' αυτό, κυρία Σταυρούλα, θα σας παρακαλέσω να μην ξαναφέρεις το όνομα του καταστήματος. Δεν το ξέρω το τηλέφωνο. Κανονισμοί μας. Οι κανονισμοί μας θα πάρουν στο τηλεφωνικό κέντρο και θα τους ενημερώσουμε. Okay. Λοιπόν, τα κορίτσια είναι έτοιμα. Νομίζω είναι καλά να πάμε να παρακολουθήσουμε τι άλλο μας έχουν ετοιμάσει για σήμερα. Μουσικούλα, φύγαμε.
Πες μας τώρα, κυρία Σταυρούλα, τι να αποφεύγουν οι ψηλές κοπέλες και τι οι πιο κοντούλες. Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και μου είπες αυτό πάει στις ψηλές, αυτό δεν πάει στις πιο χαμηλές. Πρέπει οι κοντές κοπέλες να αποφεύγουν τις φόρμες της ολόσης. Γιατί? Δεν τις κοντεύει περισσότερο. Ενώ η ψηλή κοπέλα με μακρύ πόδι είναι πιο ωραία. Το ίδιο, κοπέλες που έχουν μεγάλα στήθη, ποτέ δεν φοράμε κλειστό εδώ. Ναι. Διότι τα τονίζει περισσότερο αυτό. Θα είναι στρογγύλο ή δι. Ή δι. Το ίδιο. Οι ψηλές κοπέλες μπορούν να βάλουν άνετα ένα πολύ ωραίο μίνι, επειδή έχουν ωραία γάμπα. Ποιες, οι ψηλές. Ναι. Οι κοντές κοπέλες, όταν βάλουν το μίνι, φαίνονται ακόμα πιο μωράκια. Δηλαδή δεν κάνει για τις πολύ χαμηλές κοπέλες. Αλλά το short όμως τις κολακεύει, τις κοντές. Τις πιο ψηλές κοπέλες. Ακόμα κάνει. Α, και τα έχει και ωραίο στόμα. Λοιπόν, και όχι και καρύτιδα. Να... Στην μεσαία περίπτωση που το ρούχο είναι... Αυτό πάει σε ψηλή, ποτέ σε ναι. Κόντες. Ναι, ξέρεις όμως πόσες πιο χαμηλές κοπέλες θα ήθελαν κάτι τόσο άνετο, τόσο έτσι ντροσερό, να μην το επιλέξουν με τίποτα. Να δείξουμε την κοπέλα, παιδιά, την μεσαία, για να δούμε ότι αυτό πρέπει να το αποφεύγουν. Έλα πιο έξω. Λίγο πιο έξω. Αυτό θα πρέπει να το αποφεύγουν οι πιο κοντούλες γυναίκες. Αυτές όμως, οι ψηλές και παχουλές πάλι, θα σκεπάσει, τα κρύβει όλα. Ναι, για τις πιο εύσομες γυναίκες αυτό θα κρύψει αρκετές ατέλειες. Ναι. Και τις αδύνατες, τις πολύ, γιατί πολύ αδύνατοι, δεν τις κάνουν να φαίνεται ότι είναι πολύ αδύνατοι, διότι είναι ρηχτό. Mm-hmm. Μακρύ. Μάλιστα. Και είναι και κάθε τις βλέπετε οι γραμμές. Αυτό θα δώσει τι, μια πιο κοντούλα θα δώσει ύψος όμως. Δίνει ύψος, αλλά κάνει και αδυνάτισμα. Οι γραμμές κάθετες προσθέτει βάρος. Το φλωράλ τι να κάνουμε. Η παντελόνι. Ναι. Είναι για ψηλές κοπέλες. Για κοντές δεν κάνει. Δεν κάνει. Το ίδιο. Η κοντή και με φαρδιά, εδώ, κοντένει και παχαίνει. Mm-hmm. Ούτε η παχουλή μπορεί να βάλει την φόρμα της φαρδιά. Δηλαδή πρέπει... Οι πιο χαμηλές κοπέλες σαν την... Σαν βλέπετε το φόρεμα, ναι. Αυτή την ψήλωσε την κοπέλα ή ως το γόνατο. Η Εκατερίνα, βλέπετε, αυτό μπορεί να το φορέσει και μια κοπέλα με ένα τζιν ή με ένα μπαντελόνι ή φοριέται μόνο του όταν είσαι ψηλή. Όταν είσαι κοντή δεν μπορεί να το φορέσει αυτό. Να μην το φορέσει μια κοντούλα αυτό. Διότι βλέπετε η γραμμή του είναι από πίσω. Γίνεται πολύ κοντή. Δηλαδή το πιο ιδανικό είναι το φόρεμα το οποίο έχει φορέσει η κοπέλα η μικρή. Το μπλε, ναι. Ναι, 16 χρονών είναι το μοντέλο μας. Να ναι, και φαίνεται πιο μεγάλη κοπέλα τώρα. Ναι. Λογικό. Με το φόρεμα αυτό το οποίο έχει φορέσει. Λοιπόν, και την φόρμα αυτή, την πρώτη... Η φόρμα πάλι πρέπει να είναι υψηλές. Βλέπετε, της Τίνας είναι πολύ μακρύ. Αλλά είναι της μόδας τώρα πολύ το μακρύ, αν σέρνονται κάτι. Το ξέρετε. Ναι, είναι της μόδας, αλλά... Ξέρετε. Μόνο οι υψηλές, δηλαδή, να επιλέξουν κάτι τέτοιο. Οι φόρμες, ναι, μόνο οι υψηλές και οι αδύνατες. Ποτέ οι παχύλες. Πολλά οι παχύλες. Τονώνει η κοιλιά και τα... Χίψ. Να. Θα αναδείξει καυτά τα οποία δεν πρέπει, δηλαδή. Ναι. Δεν, γι' αυτό δεν... θέλει και πρέπει να είναι και χρώματα. Τώρα το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ χρώμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, το ίδιο. Πάμε να χαρίσουμε τα δώρα μας. Τρία δώρα έχουμε πει ότι κερδίζουν σήμερα οι τηλεθεάτριες μας. Από το 1 μέχρι το 14. Δώσε αριθμούς τώρα. Εσύ το δίνεις τα δώρα. Δώσε το 12. 12, παιδιά. 18. Ναι. Περίμενε, 14. Α, 14, οκ. Okay. Το 10. Το 10. Και το 8. Και το 8. 8, 10, 12. Πέστε μας τα ονόματα γρήγορα για να τελειώσουμε για σήμερα. Η κυρία Κούλα Βρακά. Συγχαρητήρια. Κατερίνα Λουκά.
η κυρία Φρόσο Γιόρκα. Έχουν κερδίσει αυτές οι κυρίες. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι από τη Λεμεσό. Και θα γίνουν καλές πιο όμορφες. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, καλές επιτυχίες, πιο όμορφες, πιο εμφανίσεις. Κυρία Σταυρούλα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Τα ρούχα ήταν υπέροχα και εσείς βεβαίως υπέροχες. Εδώ θα κλείσουμε για σήμερα και θα δώσουμε ραντεβού αύριο. 9:30 ώρα, θα δούμε αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα. Γεια σας.